όλα, μακάρι λυτρωτή, εξολοθρευτή του τιτιού, φίβελη Κορέα. Εσύ που έχεις χρυσή λύρα, γονιμοποιέ και προστάτη των γεωργών, πίθιε, τιτάνα. Άγριε, πνεύμα του φωτός, αγαπημένε, δόξα της νιώτης. Ο Φίβος έχει επιτέλους βρει δίπλα στη Δάφνη τη γαλήνη και την ευτυχία που αναζητούσε τόσους αιώνες. Η αποδοχή και η προστασία του αδιαφιλονίκητου ηγέτη των 12 τους προσφέρει ασφάλεια. Έτσι τουλάχιστον πιστεύουν. Όμως, οι αρχαίοι εχθροί του Φωτός εισβάλλουν στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιώντας συμμάχους ισχυρότατους και ικανούς. Εκεί που τελειώνει ο μύθος, η Δάφνη θα συναντήσει το Έρευος και ο Απόλλων θα πολεμήσει εναντίον του με τον τρόπο που μόνο ένας από τους 12 μπορεί. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε εδώ. Το απόσπασμα που μόλις τώρα μας διάβασε η κυρία Στούλη τόσο όμορφα είναι από έναν ορφικό ύμνο, τον οποίο την πρώτη φορά που διάβασα είχα μία εικόνα γύρω από την οποία χτίστηκε το Έρευος. Είναι αυτή η εικόνα ακριβώς που είναι στο εξώφυλλο. Είναι η εικόνα του Απόλλωνα ως εκδικητής. Ο Απόλλων είναι ο πιο σκληρός πολεμιστής. Είναι πιο σκληρός ακόμα και από τον Άρη. Η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ του Απόλλωνα και του Άρη είναι ότι ο Απόλλωνας αγαπάει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Γύρω από αυτό τον ορφικό ύμνο χτίστηκε το Έρευος και ευχαριστώ πάρα πολύ που το διάβασε τόσο όμορφα. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο χώρος μας εδώ θα γινόταν τόσο γρήγορα πεδίο, βήμα ανοιχτής πολιτιστικής δράσης και ελεύθερης σκέψης. Πιστεύω ότι κάθε μορφή τέχνης, από τη μουσική μέχρι και τη λογοτεχνία, δημιουργεί πολιτιστική αξία όταν έχει πνευματική σύσταση και ουσία. Η κυρία Φόρτη προσωποποιεί, συμβολίζει και επιστοποιεί την άποψή μας για τον πολιτισμό. Σε μια εποχή όπου η δόξα, η τιμή και η αξία έχουν περιέλθει και έχουν γίνει κτήμα ανθρώπων που αποτυπώνουν καθημερινά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με όρους λογιστικούς, η Vivian είναι η πολιτική μας απάντηση σε όλους αυτούς που οδηγούν τον πολιτισμό της Ελλάδας σε μαρασμό. Βλέπω, αισθάνομαι, ελπίζω, χαίρομαι όταν η Vivian καλωθώνει μέσα από μια λογοτεχνική διαδικασία έλογης αλληγορίας να καθιστά το μεγαλείο του ορφικού ύμνου σε διαχρονική αξία για το σήμερα και το μέλλον. Βίβια, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα σας παρουσιάσουμε όσους έχουν την ευγενή καλοσύνη να μιλήσουν και να διαβάσουν αποσπάσματα από το βιβλίο της Vivian Forte, Έρευος. Η κυρία Μπούλιαρη Αγγελική, συγγραφέας, μεταφράστρια και αγαπημένη μας καθηγήτρια αγγλικών. Η κυρία Κλειό Τσαλαπάτη, καθηγήτρια, διαχειρίστρια λογοτεχνικής ομάδας. Η κυρία Λίλη Μουζάκη, δημοσιογράφος εκδότρια. Και η κυρία Χριστίνα Στούλη, μέλος της θεατρικής συντροφιάς του συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε και η κυρία Μπούλιαρη ξεκινάει την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ήταν άνοιξη του 1981, λίγο μετά το μεγάλο σεισμό, όταν συνειδητά επέλεξα το Λουτράκιο στόπο μου. Το ίδιο συνειδητά επέλεξα να ακολουθήσω τον εκπαιδευτικό κλάδο 2 χρόνια αργότερα. Δεν μετάνιωσα ποτέ για τις επιλογές μου αυτές, όχι μόνο γιατί δεν θεωρείται σωστό να μετανιώνουμε για τις παλιές μας αποφάσεις και να ταπεινώνουμε τον προηγούμενο εαυτό μας, αλλά και γιατί το Λουτράκι μου έδωσε πολλά και σημαντικά. Ανάμεσα σε αυτά, εκτός από τη δημιουργία της δικής μου οικογένειας, το πιο σημαντικό ήταν η σχέση αγάπης, σεβασμού και εμπιστοσύνης με τα άλλα παιδιά μου, τους μαθητές και τις μαθήτριές μου. Πάντα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν συναντώ παλιούς μαθητές και μαθήτριες και βλέπω ότι έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, έχουν πραγματοποιήσει τα όνειρά τους και έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους. Από όλες τις τάξεις που ανέλαβα, ξεχωρίζω με μια μικρή αδυναμία την πρώτη τάξη που δίδαξα, τους αποφύτους του 1986, και είμαι σίγουρη ότι όλοι μου το συγχωρούν αυτό.
Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε την ιδιαίτερη συγκίνηση, αλλά και το αίσθημα, αν μου επιτρέπετε, υπερηφάνειας που με διακατέχει απόψε, που πανευτυχής βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να μιλήσω για ένα από εκείνα τα αγαπημένα παιδιά μου, τη Vivian Forte. Τη Vivian, που πέρα από τις άλλες αξιόλογες επιλογές στη ζωή της, πριν λίγο καιρό διάλεξε να ακολουθήσει το μυστηριώδες, γοητευτικό, αλλά και πόσο ρυψοκίνδυνο μονοπάτι της συγγραφής. Σε ένα ταξίδι που ενώ στους διάφορους σταθμούς του μπορεί να σε ανταμείψει με μια από τις μεγαλύτερες χαρές και ικανοποιήσεις, ωστόσο η διαδρομή του κρύβει μυστικά, συχνά επώδυνα και αρκετές κακοτοπιές. Όμως δεν ανησύγησα στιγμή για τη Vivian. Αντίθετα, αισθανόμουν μια σιγουριά ότι όλα θα πάνε πολύ καλά, γιατί η παλιά μου μαθήτρια είναι σήμερα μια σύγχρονη νέα γυναίκα, έξυπνη και καλλιεργημένη, με ευαίσθητες κεραίες, αλλά ταυτόχρονα δυναμική και εργατική, ανθεκτική και πεισματάρα, ιδιότητες πέρα από το τάλαντο, απαραίτητες για να κερδιθεί ο δύσκολος στόχος της συγγραφής. Η Vivian είναι μια γοητευτική προσωπικότητα που αντανακλά ζωντάνια και τρέφει μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο, τον τόπο και τον πολιτισμό μας. Πράγματα που μας αποκαλύπτονται στις σελίδες των βιβλίων της. Τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε με το μύθο, το πρώτο της βιβλίο της τριλογίας των 12, και ανυπομονούσαμε για τη συνέχεια. Και ήταν πολλοί οι αναγνώστες που με το τέλος της ανάγνωσης του μύθου εύχονταν να μπορούσαν ως διαμαγείας να βρουν τη συνέχεια την επόμενη μέρα στα βιβλιοπωλεία. Και η στιγμή αυτή ήρθε. Εδώ και λίγες μέρες κυκλοφορεί το δεύτερο βιβλίο της Vivian, δεύτερο μέρος της τριλογίας των 12, το Έρευος. Είχα την τιμή και τη χαρά να το κρατήσω από τους πρώτους στα χέρια μου και το διάβασα απνευστή. Το Έρευος είναι ένα άριστο βιβλίο, ένα διαμάντι στο χώρο γενικά της λογοτεχνίας. Είναι ένα υπέροχο, αλυσμόνητο ταξίδι στο χώρο των ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και στο χώρο της γνώσης και της σοφίας, της ψυχικής ωριμότητας και της ουσιαστικής ενηλικίωσης. Είναι μια γοητευτική περιπλάνηση στη χώρα των προγόνων μας, των Ολυμπίων θεών και των αρχαίων φιλοσόφων, σε όσα μας κληροδότησαν και μας συνδέουν άρρηκτα μαζί τους, καθώς υπάρχουν ακόμα, έστω και εν υπνώση, στον τρόπο της ζωής μας και της σκέψης μας, με τις ομοιότητες στις τελετές τότε και σήμερα, να αποτελούν ένα μικρό παράδειγμα της συνέχειας του πολιτισμού μας. Η Vivian έπλασε με την πένα της σωστά και με συνέπεια όλους τους χαρακτήρες του Ερεύους, αλλά έδωσε τον κυρίαρχο ρόλο στη θνητή Δάφνη και, όπως αντιλαμβανόμαστε με την ανάγνωση του βιβλίου, είχε τους λόγους της. Η συγγραφέας με δεξιοτεχνία μας παρουσιάζει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα της Δάφνης, η οποία είναι μια υπέροχη ηρωίδα και παρά το συγκεκριμένο φανταστικό πλαίσιο της ιστορίας, εντελώς αληθοφανής. Η συγγραφέας δεν την έπλασε υπερφυσική, εξωπραγματική. Την έπλασε γήινη μεν, ωστόσο αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει στον δρόμο της ζωής της όλα τα ταλέντα που της χάρισε η φύση και πάνω απ' όλα το μυαλό της. Κατά τη γνώμη μου, η Δάφνη είναι ένα νέο ισχυρό πρότυπο σύγχρονης Ελληνίδας. Έχει ήθος και αρχές, υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Είναι δυναμική και αποφασιστική, δυνατή και αγωνίστρια. Θαραλέα, τολμηρή και γενναία, έντιμη με καθαρή συνείδηση. Έξυπνη και διψασμένη για τη γνώση. Καλοπροαίρετη και με απέραντη αγάπη για τους ανθρώπους γύρω της, είτε είναι συγγενής εξαίματος, είτε λόγω ψυχής. Υπάρχουν στιγμές που κλονίζεται, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, αλλά και πάλι βρίσκει τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της. Μας μεταδίδει αυτή τη δύναμη και μας πείθει ότι όλα μπορούν να συμβούν και ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ότι έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε περισσότερα από όσα νομίζουμε, έχουμε τη δύναμη να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε. Μόνο που, όπως γίνεται με κάθε τι σημαντικό, χρειάζεται να κοπιάσουμε στον δρόμο για την εντελέχεια. Η Vivian με το Έρευος μας εκμαλωτίζει και μας παρασύρει σε μια γοητευτική περιπέτεια, στη διάρκεια της οποίας μας δείχνει άπειρες, συχνά σχεδόν αθέατες γωνιές και πόρτες. Μας δείχνει δρόμους, μέσα από τους οποίους μπορούμε να ανακαλύψουμε πολλά περισσότερα από τις εμφανείς ομοιότητες και τα κοινά στοιχεία με τους προγόνους μας.
Μας δείχνει το δρόμο για την ανακάλυψη αλλά και την κατάκτηση του πολύτιμου θησαυρού της γνώσης. Γιατί ως γνωστό, όπως η αγάπη, έτσι και η γνώση, δεν στερεύει ποτέ. Το έρευος είναι ένα βιβλίο που καθυλώνει. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πλοκή, είναι γεμάτο δράση και απρόοπτα. Η Βίβη αναγκιστρώνει τον αναγνώστη στις σελίδες του βιβλίου της και τον ταξιδεύει, έτσι ώστε όταν έρθει η στιγμή του τέλους, εκείνος με απροθυμία της επιτρέπει να απομακρυνθεί, προσδοκώντας σύντομα τη συνέχεια. Ως παλιά δασκάλα της Βίβια, ως τωρινή φίλη της και συνεπιβάτης της στο ταξίδι της συγγραφής, θέλω κλείνοντας να συγχαρώ τη συγγραφέα Βίβιαν Φόρτη για το αξιόλογο συγγραφικό της έργο και να ευχηθώ από καρδιάς μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο έρευος και μια ακόμα πιο συναρπαστική συνέχεια. Πάμε, είπε. Έσφιξα συνέστητα το χέρι της. Με έκπληξη αισθάνθηκα να μου ανταποδίδει απαλά το σφίξιμο και την ακολούθησα έξω. Τα έβλεπα όλα θολά, μέσα από το διαφανές πέπλο. Αλλά με ένα περίεργο τρόπο, όλα μα όλα ήταν επιτέλους απόλυτα καθαρά και διαυγή. Μπροστά πήγαινε το νεαρό αγόρι, ο αυλητής, και πίσω του ένα νεαρό ζευγάρι που κρατούσε από ένα πυρσό, η δαδηφόρη. Ακολουθούσε μια κοπέλα με πολύ μακριά καστανά μαλλιά που κρατούσε ένα καλάθι με πέταλα λουλουδιών και δημητριακά. Έπειτα εγώ, κρατώντας σφιχτά από το χέρι την Ήρα και πίσω μας η Πομπή με τις γυναίκες. Τα έβλεπα όλα λίγο θολά λόγω του πέπλου που κάλυπτε τα μαλλιά και το πρόσωπό μου. Αλλά με ένα παράξενο τρόπο, όλα ήταν και πιο καθαρά. Ψαλμοί έφταναν αόριστα στα αυτιά μου, σαν από κάπου μακριά. «Όλβι εγάμπρε, σήμεν δι γάμος, ως άραο, εκτετέλεστε έχεις δε, Πάρθενον ανάραο. Συ, χάρι εν μεν είδος, όπατα δε μέλη χέρος, δε επιμέρτο και έχετε προσώπο, μη διάον τετήμα και εξοχάσε Αφρόδιτα». Γαμπρέ καλότυχε, έγινε ο γάμος που ποθούσες και είναι δική σου η κορασιά που τόσο αγαπούσες. Στο γλυκό σου πρόσωπο είναι χυμένος ο έρωτας, τόσο ξεχωριστά που σε τίμησε η Αφροδίτη. Δεν ξέρω άλλο καλύτερο τρόπο να εκφράσει κανείς τη χαρά του γάμου από αυτούς τους στίχους της Απφούς. Το σκηνικό ήταν διαφορετικό από εκείνο της προηγούμενης ημέρας. Ο στολισμός ήταν πιο περίτεχνος και λαμπρός. Στη μέση της αυλής δέσποζε ανθεστολισμένος ο βωμός με το Δία να μας περιμένει. Και ξαφνικά τον είδε να έρχεται, δεσπόζοντας με το ύψος και το παράστημά του. Μιας άλλης Πομπής που κινείται αντιδιαμετρικά από τη δική μας, πιο λαμπρός από κάθε άλλη φορά. Αυτός που στην ιστορία της Ελλάδας ήταν η προσωποποίηση του ήλιου, ο υπέρλαμπρος, φωτεινός Απόλλων. Που βρίσκομαι σήμερα κοντά σε αυτή την πνευματική συνάντηση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της Vivian, καθώς και για τη δυνατότητα που μου δίνεται να μιλήσω γι' αυτόν. Πίστευα και πιστεύω πως οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου μας μπορούν να βοηθήσουν ώστε αυτός να αναπτυχθεί, να διακριθεί και να αποτελέσει σημείο συνάντησης ανθρώπων του πνεύματος από όλα τα μέρη του πλανήτη. Το Έρευος είναι το δεύτερο βιβλίο της Vivian Φόρτη Στεφάνου στην τριλογία Μύθος, ο κύκλος των 12. Όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, μαγεύτηκα, γιατί το Έρευος είναι ένα βιβλίο γεμάτο, αναπάντεχο, ολοκληρωμένο, μαγευτικό. Μια μυθιστή